46 χρόνια από την κατάρρευση της στρατιωτικής δικτατορίας. Τιμάμε όλους όσους βασανίστηκαν, εξορίστηκαν, φυλακίστηκαν, διώχτηκαν από τη Χούντα. Όλους όσους με κάθε μέσο συνέβαλαν κατά της δικτατορίας. Είμαστε περήφανοι γιατί η καρδιά αυτού του αγώνα ήταν χιλιάδες μέλη του ΚΚΕ και της ΚΝΕ που ακόμα και οι τόποι εξορίας ήταν τόποι αντίστασης. Σε ό,τι αφορά τώρα το νομοσχέδιο. Όπως και όλα τα νομοσχέδια της κυβέρνησης έχουν ταξικό πρόσημο. Ευνοούν τους μονοπωλιακούς ομίλους και δεν παίρνουν κανένα μέτρο στοιχειώδους ανακούφισης για αυτοαπασχολούμενους, φτωχούς αγρότες και κτηνοτρόφους που κυριολεκτικά είναι σε απόγνωση. Συνεπώς, δεν αφορά το παρόν νομοσχέδιο τη μικρομεσαία αγροτιά, δηλαδή τους βιοπαλλεστές αγρότες. Αλλά, όπως λέει και ο τίτλος, η απλούστευση πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων που αφορούν το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ουσιαστικά είναι μόνο για τους επιχειρηματικούς ομίλους. Τους παρέχεται επιπλέον διευκολύσεις στις διαδικασίες ίδρυσης λειτουργίας μονάδων υδατοκαλλιέργειας, καταργώντας ουσιαστικά τους όποιους επιτόπιους ελέγχους με τη σιωπηρή έγκριση. Είναι γνωστό ότι ο κλάδος των ιχθυοκαλλιεργειών μονοπολείται από δύο ομίλους που συγκεντρώνουν μαζί και ελέγχουν το 72% της παραγωγής. Εξάλλου, και στη δική σας πολιτική, όπως και του ΣΥΡΙΖΑ και των άλλων κυβερνήσεων διαχρονικά, είναι η εξειδίκευση και εφαρμογή της κοινής αλλιευτικής πολιτικής σε τέσσερους άξονες. Τον περιορισμό κυρίως της παράκτειας αλλίας, την προώθηση και ανάπτυξη του τομέα των υδατοκαλλιεργειών, την ενίσχυση του μεταποιητικού κλάδου και τον γενικότερο εξυγχρονισμό του κλάδου με βάση τη στρατηγική της ανταγωνιστικότητας. Μάλιστα, καθόλου δεν είναι τυχαίο ότι για τον κορονοϊό δώσατε τα περισσότερα στον κλάδο υδατοκαλλιεργειών, αλλά συνεχίζεται και με το παρόν νομοσχέδιο. Για τους κτηνοτρόφους όμως είναι στο περίμενε. Όπως και για τους εφοπλιστές, η πρώτη δόση 15 εκατομμύρια, δεύτερη δόση 15 εκατομμύρια, άλλα 15, και βεβαίως δεν περιμένατε και καμία έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από το πρώτο λοιπόν άρθρο, ο έλεγχος στις υδατοκαλλιέργειες είναι αποδυναμωμένος και μπορεί να μην γίνεται και καθόλου επιτόπια επιθεώρηση, καθώς η άδεια χορηγείται αυτόματα σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο η υπηρεσία δεν μπορεί να ελέγξει εντός 50 ημερών από την αίτηση. Και είναι γνωστές οι μεγάλες ελλείψεις που υπάρχουν στις υπηρεσίες και προσλήψεις δεν γίνονται. Έτσι μπορούν αυτές οι μεγάλες μονάδες να λειτουργούν ρυπαίνοντας ή καταλαμβάνοντας μεγαλύτερες θαλάσσιες και χερσαίες εκτάσεις από ό,τι ορίζει η άδειά τους και να μην ενοχλούνται, να μην παρεμποδίζονται στην κερδοφορία τους. Μάλιστα, αν θέλουμε να δούμε και στο διατροφικό τομέα στη χώρα μας, το ψάρι εξακολουθεί να είναι ένα είδος πολυτέλειας, παρά τις εγχώριες παραγωγικές δυνατότητες που είναι πολύ μεγάλες. Όμως, η κατεύθυνση και ο προσανατολισμός τους δεν είναι με κριτήριο την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών, αλλά την κερδοφορία που είναι πολύ μεγάλη. Την ίδια ώρα η Ελλάδα χαρακτηρίζεται από την πολύ χαμηλότερη κατακεφαλή κατανάλωση ψαριών σε σχέση με το ευρωπαϊκό μέσον όρο, αλλά αυτές είναι οι καπιταλιστικές σχέσεις παραγωγής που εγγυώνται το κέρδος των επιχειρηματικών ομίλων σε βάρος της διατροφής της πλειοψηφίας των λαϊκών αναγκών και εσείς και τα άλλα κόμματα, αυτά δεν σας απασχολούν, μόνο η κερδοφορία των ομίλων. Γι' αυτό λοιπόν από το πρώτο άρθρο προωθείται απλούστευση των αδειών και άλλων πρόσθετων διευκολύσεων στους επιχειρηματικούς ομίλους. Βέβαια, δεν είναι μόνο αυτό.
Συνοδεύονται από παροχή δημόσιας περιουσίας, ένταξη σε αναπτυξιακούς νόμους, απολαμβάνουν τους περισσότερους κοινοτικούς πόρους, με πλήθος φοροαπαλλαγών και πολλές άλλες διευκολύνσεις. Είσαστε απλόχεροι στους επιχειρηματικούς ομίλους, αφού το δόγμα σας είναι η βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Μάλιστα, στο άρθρο 13 παραχωρούνται δημόσιες εκτάσεις χωρίς δημοπρασία απευθείας για στρατηγικές επενδύσεις. Παραγωγικές εκτάσεις μπορούν να πηγαίνουν για ξενοδοχεία, για γκολφ και όχι μόνο. Την ίδια ώρα, οι πληστηριασμοί της πρώτης κατοικίας προχωράνε με ταχύτητα. Θεωρείται ότι η προστασία της πρώτης κατοικίας είναι ζημία για την οικονομία, όπως είπε ένας υπουργός της κυβέρνησης, προκαλώντας εκατοντάδες χιλιάδες λαϊκά νοικοκυριά που βλέπουν τη θηλιά των τραπεζών να σφίγγει όλο και περισσότερο. Παράλληλα, φρόντισε βεβαίως ο ΣΥΡΙΖΑ γι' αυτό να ποινικοποιούνται οι λαϊκές αντιδράσεις ενάντια στους πληστηριασμούς και βέβαια η σημερινή κυβέρνηση αλίμονο το διατηρεί. Αλλά η ταξική σας πολιτική εκφράζεται και στο παρόν νομοσχέδιο. Απ' τη μια απαλλάσσετε τις μεγάλες γαλακτοβιομηχανίες και μεταποιητικές ομάδες, μονάδες από το κόστος των αναλώσιμων και τη δαπάνη δειγματοληψία στα δείγματα γάλακτος. Μιλάμε για φιαλίδια, χημικά αντιδραστήρια κλπ. Και τα μεταφέρετε πού? Στον Ελγό Δήμητρα. Δεν κάνετε όμως το ίδιο για τους κτηνοτρόφους που τους χαρατσώνετε με ειδικό τέλος. Το ειδικό τέλος μόνο από τις γαλακτοβιομηχανίες το αφαιρείτε. Αλλά δεν σταματάτε εκεί. Και στους εργαζόμενους του Ελγό Δήμητρα έρχεστε να νομοθετήσετε επιστροφή χρημάτων που με αποφάσεις είχαν λάβει και βέβαια η απόφαση του δικαστηρίου δεν μιλάει για επιστροφή χρημάτων, αφού τα ποσά αυτά προέρχονται από ιδίους πόρους του ΕΛΓΑΟ, που είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και έχει το αυτοδιοίκητο. Βέβαια, εμείς τέτοια αντεργατικά άρθρα δεν τα ψηφίζουμε. Τα πολλαπλά προβλήματα των εργαζομένων δεν σας απασχολούν. Καταθέτουμε στα πρακτικά ανακοίνωσή τους με τα προβλήματά τους ουσιαστικά για να μαθευτούν. Βέβαια, από τα διάσπαρτα άρθρα του νομοσχεδίου, με διαφορετικό αντικείμενο δεν μπορεί να λείπει ο ΕΛΓΑ. Επεμβαίνεται με αποσπασματικές διορθώσεις που αφορούν τον κανονισμό προσωπικού, αν και έχετε συμφωνήσει με το Σύλλογο Εργαζομένων ότι πρέπει να επικαιροποιηθεί συνολικά και όχι αποσπασματικά, προκαλώντας έτσι τις ανησυχίες των εργαζομένων. Ωστόσο, αυτά τα δύο άρθρα καμιά σχέση δεν έχουν με τα οξυμένα προβλήματα των αγροτών, που στις αρχές αυτού του μήνα είχαν κινητοποιήσεις, είχαν μεγάλες καταστροφές κατά καλό καιρό, δεκάδες χιλιάδες στρέμματα καλλιεργιών από το χαλάζι καταστράφηκαν και βέβαια κύρια αιτήματα ήταν η άμεση προκαταβολή του υπόλοιπου 35% για τις ζημιές του 2019 που εκκρεμεί και ας λέτε ότι όλα είναι τακτοποιημένα και βεβαίως να μπει τέλος στην αργοπορημένη, τσεκουρεμένη και σταδιακή αποζημίωση των πληγέντων, που σε τελευταία ανάλυση χρήματα των αγροτών είναι και τα έχουν προπληρώσει. Καταλογίζουν βεβαίως ευθύνες όλες τις κυβερνήσεις για τον αναχρονιστικό κανονισμό του ΕΛΓΑ, που δεν αποζημιώνονται στο 100% της ζημιάς και βεβαίως οι καθυστερήσεις φτάνουν και τους 16 μήνες. Τα έσοδα του ΕΛΓΑ στηρίζονται αποκλειστικά στις ασφαλιστικές εισφορές αγροτών και κτηνοτρόφων, με τις οποίες καλύπτονται πάγια λειτουργικά έξοδα του ΕΛΓΑ, αφού από το 2011 δεν έχει μπει ούτε ένα ευρώ, με εξαίρεση τη φετινή χρονιά. Και τι κάνει ο ΕΛΓΑ? Ζημιογόνα αίτια που καλύπτονται από τον κανονισμό, με διάφορες προφάσεις, δεν τα δέχεστε, δεν αποζημιώνεται, αφού τα χρήματα δεν φτάνουν. Τέτοια προβλήματα δεν λύνει το παρόν νομοσχέδιο. Άλλα σχέδια έχετε για τον ΕΛΓΑ και την ιδιωτικοποίησή του. Είναι γεγονός ότι αυτό το νομοσχέδιο δέχτηκε πολλά πυρά φιλοζωικών οργανώσεων, μέχρι που αναγκαστήκατε στο άρθρο 8 να αποσύρετε τη δεύτερη παράγραφο.
ζητούν και την απόσυρση του άρθρου 3. Γιατί όμως τόσες διαμαρτυρίες? Μα γιατί υπάρχουν προβλήματα με τα δέσποτα. Διονύζεται, διωγγώνεται και παραμένει μία αντιμετωπίσιμο. Δίνεται λοιπόν η δυνατότητα δημιουργίας νέων εκτροφών με πολλούς κινδύνους να δημιουργηθούν ακόμα περισσότερα δέσποτα. Και αν και σήμερα η κυβέρνηση έχει μεταφέρει την ευθύνη στους Δήμους να αντιμετωπίζουν αυτό το τεράστιο πρόβλημα, όμως είναι πενιχρές οι υποδομές και το προσωπικό, αλλά και αυτό το άρθρο 3 όχι μόνο δεν λύνει, δεν δίνει λύση, αλλά φοβόμαστε ότι ενισχύει το πρόβλημα. Βεβαίως προβλήματα υπάρχουν και με τις ζημιές, καταστροφές στις αγροτικές καλλιέργειες από τα αγριογούρουνα. Πρόσφατα είχαμε καταγγελίες για καλλιέργειες που βρίσκονται στο στάδιο ανάπτυξης και συγκομιδής. Καταστράφηκαν από πολυπληθείς ομάδες άγριων χείρων. Όμως το πρόβλημα δεν λύνεται έτσι όπως το περιγράφεται στο άρθρο 14. Η αναπαραγωγή του θα διονύζεται με όσους κινδύνους και για τη διάδοση της αφρικανικής πανόλης. Δεν θέλετε να ξοδέψετε ούτε ένα ευρώ για την αντιμετώπιση ζητημάτων που απασχολούν πλατιά τους αγρότες. Επίσης, σε εκτάσεις δασικού χαρακτήρα επιτρέπεται η δημιουργία εγκαταστάσεων χειρισμού θυραμάτων. Τέτοιο δεν υπήρχε ποτέ στην Ελλάδα, υπάρχουν όμως σε άλλες χώρες. Οι εγκαταστάσεις αυτές ανήκουν ή συνεργάζονται με μεγάλα κέντρα εστίασης πολυτελείας ή ειδικά κρεοπολία που έχουν όνομα στην αγορά ότι διαθέτουν εκλεκτά άγρια θυράματα. Μέσα σε αυτές λοιπόν τις εγκαταστάσεις αφαιρούνται τα εντόστια και στην συνέχεια διατίθενται για πώληση σε αυτά τα εκλεκτά πολυτελείας εστιατόρια και επώνυμα κρεοπολία. Το ερώτημα είναι, αυτό είναι προστασία της πανίδας μέσα σε δασικά οικοσυστήματα ή μια εμπορική διαδικασία? Μας είπατε ότι θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τους αγριόχειρους. Όμως αυτό το αποκλειστικό δεν αναφέρεται και πολύ περισσότερο όσα είναι προσβλημένα από πανόλη δεν προστατεύονται με το να τα αφαιρέσει στα εντόστια. Πριν ολοκληρώσω, θα ήθελα να τοποθετηθώ για τους κοινοτικούς πόρους και την πρόσφατη σύνοδο κορφής, γιατί και πολλή κουβέντα γίνεται και έγινε, αλλά και πολλοί μύθοι και αυταπάτες καλλιεργούνται και πολλοί σκαυγάς μεταξύ κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης. Εμείς ένα έχουμε να πούμε. Προμηνύονται νέα βάρη και δεσμά για τους λαούς της Ευρώπης, αφού η Ευρωπαϊκή Ένωση όχι μόνο δεν είναι φιδωλή, αλλά είναι εχθρική για τις ανάγκες των λαών. Αυτό που κρίνεται ακόμα μια φορά δεν είναι το ύψος του πακέτου, αλλά οι όροι και οι τελικοί αποδέκτες του, δηλαδή ποιοι θα τα πάρουν. Και ο συμβιβασμός που επήλθε δεν μπορεί να κρύψει τις σφοδρές αντιθέσεις και ανταγωνισμούς που μαστίζουν το εσωτερικό αυτής της αντιδραστικής ένωσης. Σε ό,τι αφορά τις αποφάσεις για το Ταμείο Ανάκαμψης, περιέχουν από τη μια νέους όρους και μέτρα σε βάρος των εργαζομένων και από την άλλη πακτολό χρημάτων προς επιχειρηματικούς ομίλους, μέρος των οποίων θα κατευθυνθεί στην παραπέρα προώθηση της ευελιξίας στην αγορά εργασίας. Τσακώνεστε για το ύψος του πακέτου για την Ελλάδα. Για να κρύψετε όμως με ποιους όρους δίνετε, αλλά και ποιος τελικά θα το καρποθεί. Μας λέτε ότι τα επιτελεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν χρειάζεται να επιβάλλουν μνημόνια. Όμως το πλαίσιο που βάζουν, όπως και οι νέοι μηχανισμοί εποπτείας, που όλοι σας έχετε συμφωνήσει, είναι καραμπινά τα μνημόνια χωρίς ημερομηνία λήξης. Προπαγανδίζεται ότι είναι το μεγαλύτερο που έχει δοθεί ποτέ. Να σας πω, δεν είναι ούτε δωρεάν, ούτε δανεικά και αγέριστα.
Είναι νέα θηλιά στο λαιμό του λαού, ο οποίος θα κληθεί να πληρώσει με την αύξηση της φορολογίας και με τη μείωση των κοινωνικών δαπανών της παιδείας, της υγείας, της πρόνοιας. Γιατί τσάμπα γεύμα δεν υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και για να ταϊστεί η κερδοφορία του κεφαλαίου ο λαός μας έχει πληρώσει πολλά. Μόνο που τώρα με τον αγώνα του πρέπει να πει πως δεν θα πληρώσει ξανά τα σπασμένα της καπιταλιστικής κρίσης. Τελειώνοντας, το Κομμουνιστικό Κόμμα καταψηφίζει το νομοσχέδιο, δεν αφορά τη μικρομεσαία αγροτιά, ταυτόχρονα απευθυνόμαστε στην πλειοψηφία των βιοπαλλεστών αγροτών ότι υπάρχουν δύο επιλογές. Η μία, ο καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής, που οδηγεί στην καταστροφή των περισσότερων μικρομεσαίων εξαιτίας του ανταγωνισμού και των μονοπωλιακών ομίλων και της συγκέντρωσης σε καπιταλιστικές αγροτικές εκμεταλλεύσεις, αλλά και όσοι επιβιώσουν θα είναι με πιο δυσμενείς όρους ζωής. Η άλλη επιλογή είναι ο σοσιαλιστικός τρόπος παραγωγής, δηλαδή το πέρασμα στην κοινωνική ιδιοκτησία με επιστημονικό κεντρικό σχεδιασμό της παραγωγής και της κατανομής των κοινωνικών υπηρεσιών, που βεβαίως θα συνοδεύονται με την κοινωνικοποιημένη βιομηχανία, το κρατικό εμπόριο, με υποδομές προστασίας από φυσικά φαινόμενα, τιμές αγροτικών προϊόντων που θα εξυπηρετούν το λαό και θα ικανοποιούν τους αγρότες για τα διατροφικά προϊόντα. Μιλάμε για την ανωτερότητα μιας μεγάλης κοινωνικά οργανωμένης παραγωγής που θα εξασφαλίζει τους αγρότες και συνολικά τους εργαζόμενους στον κοινωνικοποιημένο τομέα με καλύτερες συνθήκες εργασίας, ξεκούρασης, αναψυχής, ελεύθερου χρόνου και ουσιαστικής συμμετοχής στα όργανα εξουσίας. Δηλαδή σε μια ποιοτικά ανώτερη κοινωνία τη σοσιαλιστική. Και μια λέξη και κλείνω για την υπουργική τροπολογία. Τη θεωρούμε σε θετική κατεύθυνση. Έχετε πάρει υπόψη τις κινητοποίησεις των αγροτών στο Καστέλι της Κρήτης. Οι διαμαρτυρίες τους πιάσανε τόπο. Όμως για αυτούς που δεν είχαν τίτλο και ήταν κληρονομιά από πάπου σε πάπου, βεβαίως οι απαλωτριώσεις είναι σε ξεφτελιστικές τιμές. Για τους αγρότες πάντα τσιγκουνευόσαστε, για τους επιχειρηματίες είσαστε απλόχεροι. Βεβαίως και τα μέτρα για τους αλλοίς των γρηγρή, αλλά χρειάζονται και μέτρα υπέρ της παράκτειας αλλοίας που είναι στο στόχαστρο.